Για το ΚΚΕ, το βασικό, είναι ο χαρακτήρας του νομοσχεδίου. Έχουμε να κάνουμε με ένα νομοσχέδιο αντιλαϊκό, με ένα νομοσχέδιο ταξικότατο, ένα νομοσχέδιο Φραγκενστάιν, μέσα από το οποίο, με το οποίο μάλλον επιδιώκεται να βγει, να γίνει πλιάτσικο στη λαϊκή περιουσία, στα φτωχά λαϊκά στρώματα, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, στους επαγγελματίες, στους εμπόρους, αυτοαπασχολούμενους, στη φτωχομεσαία αγροτή, ακόμη και στα μηχανήματα παραγωγής, στα μηχανήματα εργασίας, στην γη. Απότερος στόχος του νομοσχεδίου δεν είναι άλλος από τη συγκέντρωση της γης, των ακινήτων, αλλά και της οικονομικής δραστηριότητας όλο και λιγότερα χέρια, στα χέρια των τραπεζών και του κεφαλαίου γενικότερα. Αποτελεί προσβολή, θα το έλεγα, αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αντιλέγωνας ομιλίας της Νέας Δημοκρατίας, ότι προστατεύει, λέει, τα φυσικά πρόσωπα. Πια τα ευάλωτα, τους ευάλωτους οφειλέτες, που σημαίνει με εισόδημα μέχρι 7.000. Δηλαδή, ισχυρίζεστε με σοβαρότητα, κύριοι της κυβέρνησης, ότι κάποιος με τίσιο εισόδημα 7.000 μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του, να αποταμιεύει, ώστε μετά από 12 χρόνια να είναι σε θέση να αγοράσει το σπίτι του παλί, διαγράφοντας ό,τι έχει καταβάλει. Πώς γίνεται αυτό μαθηματικά? Πριν είχαμε τα σιριζέικα μαθηματικά, τώρα έχουμε και τα νεοδημοκρατικά μαθηματικά. Γίνεται μόνο άμα πιάσει τον τζόκερ θα μπορεί να το ξαναγοράσει. Τι είναι αυτά που λέτε? Και κοροϊδεύετε τον κόσμο ότι θα έχει τη δυνατότητα επαναγοράσει το σπίτι του. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Από αυτήν λοιπόν την άποψη, εμείς είμαστε καθαροί. Το αστικό σύνταγμα υπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Η όποια αναφορά σε δικαιώματα του λαού είναι χωρίς καμία πρακτική αξία, γιατί παραμένουν διακηρύξεις επί της ουσίας και νέες περιεχομένου και χωρίς ασφαλιστικές δικλίδες για την τυχόν παραβίασή τους. Είναι αυτό που λέγεται ότι το αστικό σύνταγμα είναι ένα σύνταγμα λάστιχο. Η ισότητα που επικαλείται είναι ψευδεπίγραφη. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, και στον καπιταλισμό όπως και σε κάθε εκμεταλλευτικό σύστημα, το δίκαιο μετριέται με τη δύναμη. Όσο πιο δυνατός είναι κάποιος, τόσο περισσότερο δίκαιο έχει. Και από αυτή και μόνο την άποψη αναδεικνύεται η υποκρισία σας.